Να πούμε καλησπέρα στην κυρία Ματίνα Παγώνη που είναι η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Φυσικά. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας κυρία Παγώνη, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς? Το παλεύουμε. Καταρχάς είχαμε κάποιο νέο με το πορτοφόλι, γιατί διαβάσαμε χθες ότι είχατε μια άτυχη στιγμή. Σας πέρασα. Πιστεύατε εσείς ότι είναι δυνατόν να βρεθεί πορτοφόλι, παιδιά? Έστω και άδειο, λέμε, μήπως τίποτα βρέθηκε εκεί. Μπορεί τίποτα να πετάξουν πουθενά. Γι' αυτό, γιατί συνήθως το πετάνε, είναι, αυτό θα ήθελα να σας πω. Είναι ότι πολύ νωρίς το απότιμο πάνω στην αστυνομία για να περιμένουμε τέτοιο. Αυτό πώς έγινε στον στο δρόμο, άνθρωποι περπατάγατε, κυρία Παγώνη, και σας το βούτυξαν? Δεν κατάλαβα, παιδιά, που μου το. Δεν το κατάλαβα. Ο Χριστός και η Παναγία. Προσοχή, πολύ προσοχή. Αυτό είναι το. Θέλει προσοχή. Προσοχή. Δεν το κατάλαβα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω ειλικρινά εκεί που πήγα και στο αστυνομικό τμήμα. Οι άνθρωποι στο Χαλάνδρι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και στις τράπεζες. Αλλά εντάξει, όταν γίνεται κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κυρία Παγώνη, τώρα να ξεκινήσουμε από τα εμβόλια. Από το επικαιροποιημένο εμβόλιο να μας πείτε, κυρία Παγώνη. Τι μπορεί να πει στη ζωή μας καινούριο με αυτή την, λοιπόν, τη φόρμουλα. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια, ναι, είναι αυτά που πρέπει να ξεκινήσουν να τα κάνουν οι άνθρωποι από 60 και πάνω που έχουν ειδικά υποκείμενα νοσήματα. Θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ αυξάνοντας τα αντιστρώματα στον οργανισμό και προφυλάσσοντας τον καθέναν από σοβαρή νόσηση, από διασωληνώσεις και θανάτους. Αυτός είναι ο λόγος, λοιπόν, που πρέπει να τα κάνουν. Αλλά αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου δεν μπορούν να κάνουν επικαιροποιημένα εμβολία. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που δεν είχαν καθόλου εμβολιαστεί, ναι, αποφάσισαν να εμβολιαστούν και νόμιζαν ότι θα κάνουν τα επικαιροποιημένα. Πρέπει να κάνουν ή τις δύο δόσεις ή τη μονοδοστική, mm-hmm, τη μία δόση, και μετά θα μπουν για επικαιροποιημένα. Δεν μπορούν χωρίς να έχουν κάνει τους βασικούς εμβολιασμούς να μπουν για επικαιροποιημένα εμβολία. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τώρα η 60+, η ηλικιακή ομάδα 60+, που κάνανε την τέταρτη δόση, που είχε δοθεί το πράσινο φως για την τέταρτη δόση. Μετά από 4 μήνες. Από 3 μήνες και μετά, δηλαδή μετά το τρίμηνο, θα μπορούν να κάνουν, εάν είναι και με υποκείμενα νοσήματα, και τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Και μάλιστα μπορούν να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Σιγά σιγά δεν είναι να βιάζονται οι πιο νέοι σε ηλικία. Εμείς δηλαδή, κυρία Παγώνη, που είμαστε οι 30+, χωρίς υποκείμενο, τι να κάνουμε τώρα, για πείτε μας. Κοιτάξτε, θα σας πω. Με την ησυχία σας δεν χρειάζεται ούτε να χωθείτε ούτε να τρέχετε. Έχετε αντισώματα. Σιγά σιγά θα πάρετε και εσείς τη σειρά σας να κάνετε το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ακόμα και αν δεν έχουμε νοσήσει ποτέ. Ακόμα και αν δεν έχετε νοσήσει ποτέ, γιατί επειδή έχουμε βγάλει τις μάσκες, επειδή έχουμε χαλαρώσει, έρχεται χειμώνας, μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους και ειδικά εσείς με τις δουλειές που κάνετε, που είσαστε πολύ μαζί κλπ. Καλό είναι να προφυλάξετε τον εαυτό σας, γιατί οι 5, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι στο 95% κυριαρχία όμικρον 5. Έχουμε και ένα περιστατικό από Κένταυρο. Δεν νομίζω ότι ο Κένταυρος θα τον αφήσει ο Ομικρόν 5 να κυριαρχεί στην Ελλάδα. Όμως καλό είναι να προσέχουμε. Τώρα, κυρία Παγώνη, οι ομάδες ηλικιακές κάτω των 60, 50 και κάτω, που έχουν κάνει μέχρι και την τρίτη δόση. Ο γενικός πληθυσμός, κάτω κοινός λεγόμενο, που έχουν κάνει μέχρι και την τρίτη δόση. Μπορούν κατευθείαν να υπερπηδήσουν την τέταρτη και να πάνε στην επικαιροποιημένη? Εμείς δηλαδή, στην ηλικία μας. Φυσικά μπορούν να πάνε στην επικαιροποιημένη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε σε ένα άλλο τώρα θέμα, κυρία Παγώνη, που δεν αφορά βέβαια τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Εκτός αν έχουμε κάποια εξέλιξη και εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει. Θα ήθελα λίγο, επειδή είστε με στα πράγματα, να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τον προσωπικό γιατρό, γιατί. Είναι ένα καινούριο, έτσι, σύστημα που θα εφαρμοστεί και ακούω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος λέει συνεχώς ότι οι γιατροί είναι λίγοι, θέλουμε να γραφτούμε στο γιατρό που ξέρουμε, αλλά ο γιατρός που ξέρουμε δεν είναι διαθέσιμος. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα αυτό να ρολάρει? Ο κάθε γιατρός που θα μπει σε αυτό το σύστημα, καταρχήν να πούμε ότι είναι καλό για τους ασθενείς για τον εξής λόγο. Πρώτον, θα έχουν έναν άνθρωπο γιατρό που θα απευθύνονται για ό,τι τους συμβεί, και το δεύτερο, θα τους φτιάξει και τον ιατρικό φάκελο. Ο ιατρικός φάκελος είναι ό,τι καλύτερο για κάθε ασθενή. Αν θέλουν να πάνε σε έναν άλλο γιατρό εξειδικευμένο κλπ, θα πατάει το κουμπί, θα μπαίνει μέσα, θα βλέπει όλο το ιστορικό τους, θα βλέπει λεπτομέρειες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για τον ασθενή. Σωστά. Οπότε, από αυτά τα δύο
συν που υπάρχουν είναι ότι καλύτερο για τον οικογενειακό και δεν θα πηγαίνουν να περιμένουν με τις ώρες στα νοσοκομεία, γιατί αυτό έχει σημασία, να αν κάτι πάθουν, απλό που δεν είναι πια αναχωπές κλπ, να μπορούν να απευθύνονται στον οικογενειακό του γιατρό και να τους εξυπηρετεί. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα ξεφορτωθούν και τα νοσοκομεία, αυτές τις ουρές, αυτές τις αναμονές που υπάρχουν για πιο απλά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών αυτών, είναι κάπου 1000 μέχρι 1800 για κάθε γιατρό. Εξαρτάται από τις περιοχές και εξαρτάται από τον αριθμό των γιατρών που έχει δηλώσει. Υπάρχουν περιοχές που έχει πολλούς γιατρούς και μπορούν να δηλώσουν. Σωστό. Υπάρχουν κάποιες άλλες που δεν έχει πολλούς γιατρούς. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν βρει αριθμό για να πάνε στον γιατρό που θέλουν, στο δικό τους γιατρό δηλαδή. Εκεί τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Εκεί είναι ένα πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα λυθεί από το Υπουργείο. Βεβαίως δεν είναι κακό να πας σε κάποιον άλλον γιατρό να δηλώσεις και να σε παρακολουθεί. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και το σκεπτικό του ασθενούς που θέλει το δικό του. Που θέλει το δικό του, βέβαια, που αισθάνεται ασφάλεια. Βέβαια, μπορείς να πας για ένα χρόνο σε κάποιον άλλον και αν δεις ότι δεν σε βολεύει, μπορείς το χρόνο να αλλάξεις γιατρό. Αυτό το έχει δώσει το δικαίωμα. Να, μάλιστα. Οπότε μπορούν στο χρόνο επάνω να αλλάξουν. Τώρα, ο καθένας που έχει ένα δικό του γιατρό και του έχει εμπιστοσύνη είναι ένα σκεπτικό ασθενός που εγώ το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω και είναι κατανοητό. Μακάρι να δηλώσουν πολλοί γιατροί για να μπορεί να υπάρχει ευχέρεια στον αριθμό του κάθε γιατρού να πάρει τους ασθενείς του περισσότερο από που είχε πιο κοντά. Θεωρείτε ότι από το κράτος τα κίνητρα που έχουν δοθεί στους γιατρούς οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο είναι επαρκή για να μπουν και οι ίδιοι σε αυτή τη διαδικασία, κάποιοι δηλαδή που ίσως διστάζουν, είναι ισοδεμή? Ναι, γι' αυτό σας το ρωτώ. Και μου είπανε ότι είναι πολλά τα έξοδα όσον αφορά τα κτίρια, τους γραμματείς, την εφορία και τα λεφτά αυτά τα περισσότερα θα τα ξοδεύουν εκεί. Ναι. Επειδή με το οικονομικό κομμάτι ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί τι θα πληρώνει. Άρα λέτε περιμένουμε να αποσαφινιστεί αυτό για να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Ελπίζουμε πάντως να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η πολιτεία πράγματι να το δει, ναι, λίγο αυτό. Να το δει λίγο, να δει οι άνθρωποι αυτοί τι κέρδος θα έχουν, πώς θα έχουν, πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Δηλαδή να τους εξασφαλίσει ας πούμε η ιατρία. Ναι. Να μην πληρώνουν νίκια. Αυτό είναι βασικό. Νομίζω ότι πρέπει να τα δουν όλα αυτά. Κάτι που αρχίζει και είναι καινούριο. Mm-hmm. Δεν λύνεται αμέσως. Θα μπουν τα προβλήματα που υπάρχουν και νομίζω σταδιακά, ωραία, θα δίνονται και λύσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μέσα στην πιάτσα είμαστε, μέσα στη ζωή είμαστε. Ξέρουμε ότι όταν ξεκινάει κάτι καινούριο δεν λύνονται τα προβλήματα αμέσως. Μάλιστα. Κύριε Παχώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όλα τα καλά σας ευχόμαστε και έτσι και να μακάρι να πάμε καλά έτσι και με τον κορονοϊό και την πανδημία σε ελεγχόμενα επίπεδα από το χειμώνα. Ελπίζουμε ότι θα τα ελέγξουμε. Το ευχόμαστε. Γεια σας κύριε Παχώνη. Γεια σας.